Ένας τρίτος Δημήτρης στο επώνυμο. Ρωδάς. Ρωδάς. Τα πάτε όλα ρόιδο με την καλή έννοια. Ρωδάς, ρόιδο, όλα αυτά. Συγχαρητήρια καταρχήν για την αξιόλογη προσπάθεια που κάνατε για το τουρνουά, μια και φτάσετε στο τελικό. Αλλά θέλω να μας πείτε καταρχήν τις εντυπώσεις σας, έτσι πρέπει να το πούμε, για αυτό το πανέμορφο αθλητικό χώρο, μετά για το τουρνουά και μετά για τον ΠΑΟ. Κοιτάξτε, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση για το πρώτο τουρνουά εδώ σε καταπληκτικές εγκαταστάσεις. Μας έκαναν μια ξενάγηση οι άνθρωποι. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και πιστεύω να διατηρηθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το τουρνουά ήταν πάρα πολύ δυνατό. Τα παιχνίδια ήταν πολύ καλά και τα τρία. Με κάποιες ελλείψεις κάποιες ομάδες. Θεωρώ ότι τα παιδιά έκαναν μια υπερπροσπάθεια, γιατί και δύσκολη χρονιά είναι και για αυτούς, για τα μαθήματα και γενικώς για την ομάδα. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν ΠΑΟΚ συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Ξεκινήσαμε μαζί με τα παιδιά πριν τρεις μήνες. Έχουμε δείξει κάποια στοιχεία πολύ καλά. Έχουμε κάποια περιθώρια βελτίωσης τα οποία θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς για να μπορέσουν τα παιδιά να πάρουν τα καλύτερα εφόδια. Μάλιστα. Είδαμε αξιόλογους συναδέλφους σας προπονητές, είδαμε αξιόλογα παιδιά, το αυριανό μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Ερώτημα, υπάρχει μέλλον στο ελληνικό μπάσκετ με αυτά τα παιδιά? Γιατί αυτό προσπαθείτε. Σας βλέπω διστακτικό. Όχι, πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε μέλλον, δεν θα υπήρχε λόγος να ασχοληθούμε. Θεωρώ ότι υπάρχει μέλλον, απλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε θέμα νοοτροπίας και σε θέμα προπόνησης και σε θέμα μεθοδολογίας και σε θέμα προσπάθειας των παιδιών. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, ένα κεφάλαιο για τον ελληνικό αθλητισμό με όλα του τα τμήματα. Είμαι υποχρεωμένο να ρωτήσω, έχει μέλλον ο ΠΑΟΚ? Εννοώ στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ είχε μέλλον, έχει μέλλον και γι' αυτό συνεχίζουμε την προσπάθειά μας από το πιο μικρό αθλητή μέχρι το πιο μεγάλο, να δούμε πού μπορεί να φτάσει το παιδί κάτω από σωστές συνθήκες, κάτω από σωστές σκέψεις αθλητικές και νοοτροπίες, για να μπορεί να δούμε αν από τη στιγμή που θα δουλέψει σωστά τα όνειρά του να πραγματοποιηθούν και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μάλιστα. Και κάτι άλλο, επειδή ο αθλητικός δικαστής κατέγραψε αρκετές κινήσεις σας, όχι μόνο εσάς και σε όλους τους προπονητές. Είδα ότι αντιδρούσατε σε κάποια σφυρίγματα των διαιτητών. Δεν θα πω αν είσαστε εσκεμμένα, δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διαδικασία. Όχι. Όπως εσείς, οι δικοί σας αθλητές κάνουν λάθη, έτσι θέλω να πιστεύω και οι διαιτητές. Έχει μέλλον η ελληνική διαιτησία? Αυτό τώρα για το μπάσκετ να πω, για την ελληνική διαιτησία. Θεωρώ ότι νέοι άνθρωποι μπαίνουν στο χώρο, νέοι άνθρωποι προσπαθούν να είναι σωστοί απέναντι στους κανόνες και στο αθλητικό ιδεώδες, να το πω έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω πολύ στον Έλληνα, γενικώς και διαιτητή και προπονητή και αθλητή. Άρα λοιπόν να ευχηθούμε το 2019 να γίνει ακόμα πιο ελληνικό. Με υγεία μπορούν να γίνουν τα πάντα. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία. Τρεις Δημήτριδες περάσανε και έχασαν και ήρθε ο Ανδρέας ο Μελιγδής να πάρει την πρώτη θέση σε αυτό το πρώτο τουρνουά που έγινε εδώ στα καινούρια ιδιόκτητα προπονητικά κέντρα του Προμηθέα. Φίλε Ανδρέα, μεγάλη επιτυχία με πάρα πολύ κόσμο. Το δικό σου σχόλιο γενικότερα για αυτό το τουρνουά. Πολύ σωστά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά καταρχάς σε όλους. Δεν νίκησε ο Ανδρέας ο Μελιγδής, νίκησε η ομάδα του Προμηθέα. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά για ό,τι κάνανε. Η προσήλωση είναι μεγάλη. Καλύψαμε για κάποιους ιδιαίτερους λόγους τον κόσμο, τον κύριο Κεσαπίδη. Αυτός είναι ο ηγέτης της ομάδας. Εμείς από τη μεριά μας υποστηρίξαμε όλη την ομάδα όπως είναι ο οργανισμός του Προμηθέα, έτσι πρέπει. Και τα παιδιά τα αποκρίθηκαν πλήρως στο πλάνο που είχαμε επιλέξει. Απλά είναι ένα τεστάρισμα, δεν είναι κάτι φοβερό για μας. Μένουμε πιστοί στους στόχους μας μέσω μακροπρόθεσμα. Ο κόσμος υποστήριξε πάρα πολύ έντονα το τουρνουά. Τον ευχαριστούμε από την καρδιά μας και θέλουμε πάντα να είναι κοντά στην ομάδα μας. Κύριε Μελιγδή, προκαλέσατε, είπατε για Κεσαπίδη και έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Κεσαπίδης τελείωσε για το 2018, τελείωσε από τον Προμηθέα, διότι με τέτοιες εμφανίσεις με Ανδρέα Μελιγδή δεν έχει θέση ο Κεσαπίδης. Μετά από κάθε τέλος ξεκινάει μια αρχή. Μια αρχή. Οπότε είναι η δική του αρχή πάλι. Για το 2019. Σε αυτό να ανήκουν όλα. Να είσαι καλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Σουφλιάς, πού να τον φτάσω? Όλοι έχουν φτάσει ψηλά τον Προμηθέα και εγώ προσπαθώ να φτάσω το Σουφλιά.
Χρόνια πολλά καταρχήν. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία. Λοιπόν, αρχίσαν οι παραστάσεις. Κλέψαμε την πρώτη παράσταση στο πρώτο τουρνουά εδώ που έγινε στα ιδιόκτητα πλέον προπονητικά κέντρα. Ένα σχόλιο για αυτό την πρώτη παράσταση. Ήταν ένα πολύ δυνατό τουρνουά, ανταγωνιστικό, το οποίο μας έδωσε την ευκαιρία και εμάς και τις υπόλοιπες ομάδες και το προπονητικά staff να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, μιας και είμαστε περίπου στη μέση πριν από τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Τα παιδιά έδωσαν την ψυχή τους και η δική μας ομάδα Προμηθέας και τα υπόλοιπα και έγινε ένα πολύ καλό τουρνουά, στο οποίο ήρθε πολλοί κόσμος από την Πάτρα. Αυτό μας χαροποίησε πάρα πολύ. Είδε τους αγώνες, είδε τα νεότιμητα γήπεδα του Προμηθέα και από εδώ και πέρα πιστεύω πως έχει καταλάβει ο κόσμος το πόσο σημαντικό είναι να έρχεται στο μπάσκετ με τα παιδιά του, να απολαμβάνουν αγώνες όχι μόνο στην Α1 αλλά και σε ανταγωνιστικό επίπεδο Under 18, Under 16, όπως θα γίνεται από εδώ και πέρα στα νεότιμητα γήπεδα του Προμηθέα. Είπατε για τον κόσμο. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος εδώ έκανε sold out, μπορούμε να πούμε, αν είχαμε εισιτήρια, όλες και τις τρεις μέρες, που δείχνει ότι οι γονείς ήρθαν δίπλα στα παιδιά, αλλά και ήρθαν και άλλοι να δούνε και την ομάδα του Προμηθέα, αλλά και παράλληλα να δούνε αυτό το όμορφο αθλητικό κέντρο. Οι γονείς, όπως είπατε και εσείς, και τα παιδιά αγαπάνε τον μπάσκετ, αγαπάνε τον αθλητισμό. Αυτό το απέδειξαν αυτές τις ημέρες που ήταν το τουρνουά εδώ στο Ινπάτρα. Έχουν έρθει και γονείς από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να μείνουν στην Πάτρα και να απολαύσουν τους αγώνες της υπερσύγχρονης εγκαταστάσεις του Προμηθέα. Και αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό, το κέρδος από τον αθλητισμό, ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών και στο τέλος ο καλύτερος κερδίζει, αλλά ο μόνος που κερδίζει στην ουσία είναι το αθλητισμός. Μάλιστα. Οι ευχές είναι τετριμένες για υγεία, αλλά θέλω κάτι παραπάνω ευχές, εκτός από την υγεία, για τον Προμηθέα του 2019. Εύχομαι ο Προμηθέας κάθε χρόνο, όπως συνηθίζει, να κοιτά ψηλά και να θέτει καινούργιους στόχους. Έχει ένα όραμα το οποίο δεν έχει τέλος, δεν έχει ταβάνι. Εύχομαι κάθε χρόνο να πετυχαίνει τους στόχους του και να έχει πιο ψηλό ταβάνι από ποτέ. Καλή χρονιά, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα. Ο Προμηθέας, θέλω να πιστεύω ότι αυτά που βάζει στόχο τα πετυχαίνει. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά από μένα. Γεια σας.
Είδαμε έφηβους. Να πάμε τώρα και στους παιδες και να πούμε ότι τις μέρες της πρωτοχρονιάς μετά είχαμε το τουρνουά παιδων όπου ήταν διεθνές γιατί συμμετείχε και μια ομάδα από τη Ρουμανία, ο Προμηθέας, ο Πανιόνιος, ο Δούκας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ είχαμε όχι μόνο πολύ κόσμο, γονείς που ήρθαν να δουν τα παιδιά τους, είχαν έρθει και γονείς από τις ΑΡ και από τις άλλες ομάδες, το συνδύασαν έτσι λόγω του καιρού, τέλος πάντων, και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Έχουμε πει λοιπόν ότι ξαναλέμε μάλλον ότι η ομάδα του Προμηθέα, ακόμα και στους παιδες με προπονητή και μπροστάρι πλέον το γκολ στο Μελιχδί, έχει κάνει μια σοβαρή πορεία μέχρι τώρα. Και αυτοί προσπαθούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους εν ώψη λογικά Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Βέβαια, το φτάνουμε στο Πανελληνίο βλέποντας τις προοπτικές που υπάρχουν μέχρι τώρα. Σωστά, σωστά. Έτσι.
Τα παιδιά και αυτά το ευχαριστηθήκανε. Είναι κάτι πρωτόγνωρο και για αυτούς, γιατί δεν είχαν ξαναπαίξει με ομάδες αθηναϊκές και ευρωπαϊκές. Οπότε τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συμπορία. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε δηλώσεις προπονητών και αθλητών από το τουρνουά, ας το πούμε έτσι, παιδών που έγινε από τον Προμηθέα. Να τα δούμε.
παράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home.